Γεια σας, ελπίζω να είστε καλά. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω την πρωινή μου ρουτίνα για άνοιξη προς καλοκαίρι. Είναι μια σχετικά απλή ρουτίνα και αυτό γιατί έχω κόψει, όπως σας είπα, οξέα, ρετινόλη κτλ. Αλλά δεν έχω ξεκινήσει να πηγαίνω στην παραλία. Το οποίο σημαίνει ότι δεν έχω ξεκινήσει πολύ έντονη ενυδάτωση για μετά την παραλία όπως κάνω συνήθως. Δεν έχω ξεκινήσει πολλά αντιοξειδωτικά, αλλά έχω ξεκινήσει κάποια εννοείται. Αυτά όμως μπορεί να σας τα δείξω και αργότερα μέσα στο καλοκαίρι για να δείτε τι ακριβώς χρησιμοποιώ και μετά την παραλία και πριν την παραλία. Κάποια προϊόντα που χρησιμοποιώ ξεκίνησα να τα χρησιμοποιώ αυτές τις μέρες. Κάποια άλλα τα έχετε ξαναδεί και σε προηγούμενα βίντεο. Θα ξεκινήσω φυσικά με καθαριστικό προσώπου και ένα καθαριστικό προσώπου που ξεκίνησα να χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο είναι το CeraVe Hydrating Cream to Foam Cleanser. Αυτό το καθαριστικό το περιμένουμε πάρα πολύ καιρό στην Ελλάδα να έρθει και ήρθε επιτέλους. Είναι κάτι ανάμεσα στο Foaming Cleanser και το Hydrating Cleanser της CeraVe. Φαντάζομαι ήθελα να φτιάξουν κάτι το οποίο θα βολεύει και εκείνους που δεν τους βόλευε το Foaming Cleanser, αλλά και αυτούς που δεν τους άρεσε το Hydrating Cleanser επειδή είναι σαν γαλάκτωμα. Το συγκεκριμένο είναι το αγαπημένο μου, τουλάχιστον για αυτή την περίοδο νομίζω ότι με έχει βολέψει πάρα πολύ, ειδικά τα πρωινά τρελαίνομαι να το χρησιμοποιώ. Λέει ότι είναι για κανονικά προς ξηρά δέρματα. Εγώ θα το πρότεινα και για μεικτά δέρματα, ίσως και για λιπαρά. Για πρωινά βασικά πιστεύω ότι δεν θα έχει κανένας πρόβλημα να το χρησιμοποιεί. Όλες οι επιδερμίδες φαντάζομαι ότι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, εκτός αν έχετε πάρα πολύ λιπαρό δέρμα και ξυπνάτε το πρωί και έχετε έτσι λιπαρότητα, βλέπετε ότι υπάρχει σμίγμα πολύ κτλ. Κατά τα άλλα πιστεύω ότι όλους θα τους βολέψει. Και βάζω 2 pumps. Θα κάνω ένα ελαφρύ μασάζ στο πρόσωπό μου με αυτό. Και μπορείτε να δείτε ότι φαίνεται σαν να αφρίζει κάπως, αλλά και πάλι το νιώθω πολύ ενυδατικό στο δέρμα μου. Τώρα θα το ξεβγάλω με άφθονο χλιαρό νερό. Και στεγνώνω το πρόσωπό μου πολύ απαλά με ένα καθαρό πετσετάκι. Και τώρα θα προχωρήσω σε ένα σέρουμ με βιταμίνη C. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ να χρησιμοποιώ είναι το Sea Glow από Geek & Gorgeous. Αυτό το έχετε δει σε αμέτρητα βίντεο τελευταία. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το αγαπημένο μου σέρουμ με βιταμίνη C. Και αυτό γιατί είναι πολύ μα πολύ ελαφρύ. Πραγματικά όταν το βάζεις στο δέρμα σου δεν το νιώθεις καθόλου. Είναι σαν να το απορροφάει το δέρμα μέσα σε δευτερόλεπτα και νιώθεις σαν να μην έχεις βάλει τίποτα. Πραγματικά και αυτό μου αρέσει πολύ, γιατί γενικά τα περισσότερα σέρουμ με βιταμίνη C είναι λίγο πιο βαριά πάνω στο δέρμα μου. Βασικά τα νιώθω και δεν μου αρέσει καθόλου να νιώθω τίποτα στο δέρμα μου, οπότε αυτό με έχει βολέψει πολύ. Έχει και πολύ ωραίο αποτέλεσμα, γιατί νιώθω ότι το δέρμα μου είναι πολύ πιο λαμπερό όσο περισσότερο το χρησιμοποιώ. Έχει 15% συγκέντρωση σε βιταμίνη C και θα βάλω αρκετές σταγονίτσες, γιατί όπως σας είπα είναι αρκετά ελαφρύ και το φάει το δέρμα πάρα πολύ γρήγορα. Τον τελευταίο μήνα σχεδόν κάθε μέρα βάζω βιταμίνη C. Εάν δεν βάλω βιταμίνη C, θα βάλω όμως πυκνογενόλη. Έχω ξεκινήσει να τη χρησιμοποιώ τον τελευταίο μήνα κάπου εκεί και τη βάζω 2 φορές την εβδομάδα. Οπότε όταν δεν βάζετε βιταμίνη C, μπορείτε να βάλετε το συγκεκριμένο προϊόν. Αυτό είναι φυσικά από την εταιρεία The Ordinary και αυτό είναι ένα εξαιρετικό αντιοξειδωτικό. Πραγματικά πέρυσι πρώτη φορά που το χρησιμοποίησα είδα τρομερά αποτελέσματα και είναι και πάρα πολύ ωραίο για αντιγύρανση, οπότε εάν είστε μετά τα 30 σίγουρα θα σας το πρότεινα. Μπορείτε το συγκεκριμένο να το χρησιμοποιήσετε και πρωί και βράδυ. Εγώ έχω ξεκινήσει τώρα να το χρησιμοποιώ τα πρωινά, κάποια λίγα πρωινά όπως σας είπα, αλλά αργότερα θεωρώ ότι θα το χρησιμοποιώ βράδυ. Πραγματικά μου άρεσε πολύ το συγκεκριμένο προϊόν και πέρυσι, οπότε το πήρα και φέτος. Είναι μικρή συσκευασία, αλλά θα σας φτάσει ειλικρινά για 3 μήνες, ίσως και λίγο παραπάνω. Τώρα, ανάλογα τι έχω να κάνω μέσα στην ημέρα μου και πόσο χρόνο έχω, μπορεί να χρησιμοποιήσω και πάτσεις για κάτω από τα μάτια. Αυτά μου αρέσει να τα χρησιμοποιώ τα πρωινά ή μου αρέσει να τα χρησιμοποιώ πριν κάνω κάποιο γύρισμα για το YouTube, γιατί φαίνεται η περιοχή των ματιών μου πιο ξεκούραστη, αλλά ειδικά για τα πρωινά είναι εκπληκτικά. Αυτή την περίοδο χρησιμοποιώ αυτά εδώ που είναι από την εταιρεία Hymis, νομίζω λέγεται, και είναι τα Bulgarian Rose Water Patches. Έχουν ροδόνερο και κάνουν την περιοχή κάτω από τα μάτια πολύ πιο ξεκούραστη, φαίνεται πολύ πιο ενυδατωμένη. Δεν ξέρω αν φαίνονται και στην κάμερα, αλλά είναι rose και είναι πραγματικά υπέροχα. Λέω να μην τα βάλω τώρα, γιατί
γιατί θέλουν λίγη ώρα και θέλω να τελειώσω αυτό το βίντεο σχετικά σύντομα. Αλλά ειδικά για πρωί τα συγκεκριμένα είναι εξαιρετικά, πραγματικά τα προτείνω. Κάποια άλλα τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ είναι από την Bixi και έχω δοκιμάσει και από άλλες εταιρείες, κυρίως κορεάτικες. Νομίζω ότι οι κορεάτες αυτό είναι top of the top. Και τώρα πάμε στην ενυδατική μου κρέμα. Θα χρησιμοποιήσω την ενυδατική κρέμα από Pro BioCell. Τη συγκεκριμένη την είδατε και στη βραδινή ρουτίνα. Είναι η ενυδατική κρέμα που χρησιμοποιώ αυτό το διάστημα και έχω ξετρελαθεί πραγματικά. Είναι απίστευτη. Η συγκεκριμένη έχει προβιωτικά μακράς διάρκειας, το οποίο σημαίνει ότι λειτουργούν πολλή ώρα στο δέρμα. Ενώ είναι πολύ ενυδατική, είναι πολύ ελαφριά, την απορροφάει το δέρμα μου πάρα πολύ γρήγορα και σίγουρα την προτείνω σε όλα τα δέρματα. Ακόμα και αν έχετε λιπαρή επιδερμίδα, μεικτή επιδερμίδα, κανονική, ό,τι και αν έχετε, θεωρώ ότι θα σας βοηθήσει. Είναι μια απλή κρέμα, το οποίο σημαίνει ότι δεν έχει ενεργά συστατικά και εμένα ξέρετε πόσο μου αρέσει αυτό, γιατί μπορώ να βάλω εγώ ενεργά συστατικά ό,τι θέλω σε θεραπεία, ας πούμε, όπως έβαλα τη βιταμίνη C. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχω ξετρελαθεί και θα βάλω περίπου 2 pumps και θα βάλω σε πρόσωπο, μάτια και σε λαιμό. Μπορεί να μπει και κάτω από τα μάτια η συγκεκριμένη και γενικά μπορούν να μπουν όλες οι ενυδατικές κρέμες κάτω από τα μάτια, αλλά η συγκεκριμένη θα σας δώσει και την ενυδάτωση που θέλετε κάτω από τα μάτια και σε όλο το πρόσωπο. Και φυσικά θα τελειώσω με αντιλιακό προσώπου, γιατί κάθε πρωινή ρουτίνα χρειάζεται και αντιλιακό. Όταν βγαίνετε έξω πρέπει να βάζετε κάθε μέρα αντιλιακό. Εγώ θα χρησιμοποιήσω από την La Roche-Posay το Anthelios. Είναι ένα φοβερό αντιλιακό, πάρα πολύ ελαφρύ, πολύ λεπτόρευστο. Σας είχα μιλήσει γι' αυτό και στο βίντεο που είχα ανεβάσει πέρυσι για τα αντιλιακά προσώπου και φέτος θα έρθει κάποιο τέτοιο βίντεο. Πρέπει να το ανακοινήσεις λίγο πριν από τη χρήση και θα βάλω λίγο. Είναι πραγματικά πολύ λεπτόρευστο, παιδιά. Γενικά, αντιλιακό χρειάζεστε περίπου μισό κουταλάκι του γλυκού για όλο το πρόσωπο και για το λαιμό. Φυσικά θα βάλετε και κάτω από τα μάτια αντιλιακό. Μην το φοβάστε γενικά αυτό, γιατί έχω πάρει κάποιες ερωτήσεις για αντιλιακό κάτω από τα μάτια. Δεν χρειάζεστε κάτι ειδικό. Φυσικά όμως να φοράτε και γυαλιά ή λίγο το αν βγαίνετε έξω. Μην αφήνετε τα μάτια σας εκτεθειμένα στον ήλιο. Και φυσικά ό,τι μένει πάντα το βάζω και στα χέρια μου, ακόμα και το αντιλιακό. Και φυσικά όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Και κάπου εδώ έχω τελειώσει με την πρωινή μου ρουτίνα. Ελπίζω να σας άρεσε. Φυσικά ό,τι απορίες έχετε μπορείτε να μου τις αφήσετε από κάτω στα σχόλια ή να μου στείλετε στο Instagram. Και εμείς θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!